Εδώ λοιπόν τώρα θα ακούσουμε και ο επόμενος ομιλητής μας θα μας μιλήσει για την τέχνη του ψέματος. Άρα θα έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Αυτό βλέπω ενθουσιαστήκατε. Ενθουσιαστείτε αυτοβούλος, μπορείτε να, και να παρορμητικά εντελώς, δηλαδή τύπου και να χειροκροτήσετε άμα θέλετε. Εγώ δεν σας είπα τίποτα να το κάνετε, αλλά αυθορμήτως. Λοιπόν, διαβάζω για τον Τζόνι Φαρσάρη, για τον Γιάννη Φαρσάρη. Ο Γιάννης ασχολείται ενεργά με τα ψηφιακά κοινά και την ελευθερία του διαδικτύου. Γεννήθηκε το 1973 στην Ιεράπετρα. Σπούδασε επιστήμη υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Εκπαίδευση ενηλίκων στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Θεατρική γραφή στο Εργαστήρι Πυροδότησης του Θεάτρου Πορεία. Ζει στο Ηράκλειο, εργάζεται ως καθηγητής πληροφορικής. Έχει δημιουργήσει την ανοιχτή βιβλιοθήκη Open Book, χιλιάδες ελεύθερα e-books και όχι μόνο e-books, αλλά και audiobooks στο διαδίκτυο. Συμμετέχει στην εκδοτική ομάδα του λογοτεχνικού περιοδικού Fractal και συντονίζει διαδικτυακά εργαστήρια μικρομυθοπλασίας. Έχει συγγράψει 10 λογοτεχνικά και θεατρικά έργα και το τελευταίο του βιβλίο έχει τίτλο «Σουσάμι, άνοιξε. 30 τρόποι για να απελευθερώσει τη δημιουργικότητά σου». Με τον Γιάννη μας συνοδοιπόροι, εκείνος μας ονόμασε το 2008 «Σύντεχνους», επειδή βρεθήκαμε δύο γραφιάδες, 25 χρονών εγώ τότε, 26. Εκείνος λίγο μεγαλύτερος, να τόσο δά. Και βρεθήκαμε και λέμε τι κάνουμε τώρα εδώ, τι γίνεται. Οι πόρτες των οίκων κλειστές ή έτσι νομίζαμε ότι είναι κλειστές. Καμιά φορά νομίζω ότι είναι κλειστή μια πόρτα επειδή δεν έχεις μπει στη διαδικασία να προσπαθείς να τη διαβείς. Ναι, είναι. Σας έπιασα. Λοιπόν, ή τέλος πάντων μπορεί να χτυπήσαμε κάποιες και να είχαμε αρνητικές απάντησες και να λέμε όλες οι πόρτες του κόσμου κλειστές θα είναι. Σε κάθε περίπτωση, σε αυτά τα δύσκολα για μένα καλλιτεχνικά χρόνια, όταν είχαμε να μοιραστούμε πράγματα και μας έλειπε ο κόσμος για να το μοιραστούμε, νιώθαμε αυτή την ανάγκη και δεν μπορούσαμε να βρούμε τον τρόπο. Ήταν εκεί και μου έδειξε έναν αλλιώτικο δρόμο. Ο Ρος παίζει. Παιδιά, μήπως να πάμε λίγο πιο, να πάει ο Ρος λίγο πιο... γιατί δεν ξέρω μήπως βγαίνει στο... το παίρνουμε όπως το λένε τώρα, είναι τα πριόρτια, έτσι. Λοιπόν, να ξέρω τι τα αυτιά μου, κάτι παίζει, ξέρω. Έβαλε ο Αχιλλέας εδώ. Λοιπόν, άρα λοιπόν μου έδειξε έναν αλλιώτικο δρόμο για να απελευθερώσω την τέχνη μου, να φτάσω σε ανθρώπους, όχι με την παραδοσιακή μέθοδο, είναι πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος στη δική μου ζωή, πολλά χρόνια τώρα, αλλά αυτό που έχει να πει μας αφορά όλους. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να καλέσω εδώ στη σκηνή για την πέμπτη σημερινή μας αλήθεια με τίτλο «Η τέχνη του ψέματος», τον συγγραφέα Γιάννη Φαρσάρη. Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Ακούγομαι. Λοιπόν, χρόνια πολλά στην πόλη μας. Γιορτάζουμε όλοι σήμερα. Αυτό το σημερινό το συζητάμε χρόνια με τον Νικόλα. Δεν φαντάζεστε, τον ονειρεύεται χρόνια. Νομίζω, Νικόλα, είναι καλύτερο από όπως τον ονειρευόσουνα το σημερινό. Πολύ, πολύ, πολύ σημαντικό. Λοιπόν, η τέχνη του ψέματος. Γυρίζουμε κουρασμένοι το βράδυ στο σπίτι και καταφεύγουμε στην τέχνη. Διαβάζουμε ένα βιβλίο, βλέπουμε μια ταινία στο Netflix ή πάμε στο θέατρο ή στο σινεμά να δούμε ιστορίες. Αυτό έκαναν οι άνθρωποι από τα πρώτα τους χρόνια στη γη. Μαζεύονταν γύρω από μια φωτιά και έλεγαν ιστορίες. Τι κοινό τώρα έχουν οι ιστορίες που διαβάζουμε στα βιβλία, οι ιστορίες που βλέπουμε στο σινεμά, τι κοινό έχουν όλες αυτές οι ιστορίες? Είναι όλες επινοημένες. Είναι όλες ψέματα. Καθόμαστε, εν γνώση μας, παίρνουμε ένα βιβλίο, βλέπουμε μια ταινία, βυθιζόμαστε σε ένα σύμπαν, εν γνώση μας ότι είναι ψέμα, καμιά φορά βουρκώνουμε, σπαράζουμε στο κλάμα, διαβάζεις κάτι, συγκινείσαι, κλαις, ενώ ξέρεις ότι είναι ψέμα. Αυτό γιατί συμβαίνει, αυτό το μαγικό παράδοξο της τέχνης? Γιατί μέσα από τις ιστορίες αυτές ανακαλύπτουμε δικές μας, βγαίνουν στο φως, σαν φυσαλίδες, στην επιφάνεια, σαν φυσαλίδες, δικές μας κρυμμένες αλήθειες. Ο συγγραφέας τι κάνει, ή ο σεναριογράφος της ταινίας, τι κάνει? Κάθεται και επινοεί μια ιστορία ψεύτικη και μέσα εκεί κρύβει τη δική του προσωπική αλήθεια με σκοπό και ελπίδα να έρθει ο αναγνώστης ή ο θεατής να την ανακαλύψει. Και αυτό είναι το μαγικό παράδοξο, η μαγική ένωση της τέχνης.
Δείτε τώρα τι άλλο συμβαίνει. Μύθος. Όλα είναι ο μύθος. Δείτε τι άλλο συμβαίνει. Για να διαβάσουμε ένα βιβλίο ή να δούμε μια ταινία, χρειάζεται να μείνουμε σιωπηλοί. Για να μπορέσουμε να συγκεντρωθούμε στην ψεύτικη ιστορία. Ο συγγραφέας, την ώρα που γράφει το βιβλίο, είναι σιωπηλός. Βυθίζεται στη σιωπή. Τι συμβαίνει λοιπόν. Η συνθήκη που ικανοποιείται ταυτόχρονα από την πηγή, από τον συγγραφέα, κρύβει την αλήθεια μέσα στο βιβλίο, μέσα στην ταινία ή οπουδήποτε, μέσα στη σιωπή, και χρειάζεται ο αποδέκτης της αλήθειας αυτής να σιωπήσει για να βουτήξει μέσα στην ιστορία, να ανακαλύψει την ίδια αλήθεια μέσα στο ψέμα. Δηλαδή, πολλοί πρέπει να το μάθουν, δεν ξέρω να το ξέρουν. Βουλάει. Επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί σας μια αγαπημένη ιστορία του Αργεντινού Μπουκάη, ο ταξιδευτής. Ήτανε κάποτε ένας ταξιδευτής, ο οποίος περπατούσε για μέρες, ο Διπόρος, περπατούσε για μέρες μόνος του, με σκοπό να φτάσει σε ένα χωριό, στο χωριό Καμίρ της Ανατολής. Και κάποια στιγμή, λίγο πριν φτάσει στο χωριό, λίγο πριν μπει μέσα, κατάκοπος, αντικρίζει ένα λόφο, κατάφυτο, γεμάτο δέντρα, λουλούδια, πουλιά, ένα ξέφωτο, ένα πραγματικό παράδεισο. Και λέει, ας μπω λίγο να ξεκουραστώ σε αυτό το ξέφωτο λίγο πριν μπω στο χωριό. Μπαίνει μέσα, βλέπει κάτω από ένα δέντρο μία πέτρα, πάει να καθίσει στην πέτρα και βλέπει πάνω μία επιγραφή. Διαβάζει την επιγραφή. Αμπντούλ Ταρέγ έζησε 8 χρόνια, 6 μήνες και 3 μέρες. Διαπιστώνει ότι δεν ήταν μια πέτρα, ήταν μια ταφόπλακα. Και από κάτω όχι μόνο ήταν ένας νεκρός, αλλά ήταν ένα θαμμένο, ένα 8χρονο παιδί. Κοιτάζει στο διπλανό δέντρο μια άλλη πέτρα και διαβάζει: Γιαμίρ Καλίμπ έζησε 5 χρόνια, 8 μήνες και 3 εβδομάδες. Κοιτάζει γύρω του και παρατηρεί ότι όλες οι πέτρες του ξέφωτου είχαν πάνω επιγραφές. Και η μεγαλύτερη ηλικία που ήταν γραμμένη πάνω στις πέτρες ήταν 10 έτη. Όλες ήταν όλα, όλοι οι θαμμένοι κάτω από αυτές τις πέτρες ήταν ηλικίας μικρότερης των 10 ετών. Σοκάρεται και διαπιστώνει ότι έχει μπει μέσα σε ένα νεκροταφείο παιδιών. Αναστατώνεται, βουρκώνει, πέφτει κάτω και αρχίζει να κλαίει με την ιδέα ότι βρέθηκα σε ένα χώρο όπου έχουν θαμμένα μόνο παιδιά. Εκείνη την ώρα περνάει έξω από το δάσος ένας ντόπιος ηλικιωμένος. Τον βλέπει κάτω στο έδαφος να κλαίει. Τον πλησιάζει, του λέει: Πάθες κάτι, χρειάζεσαι κάτι, είμαι εδώ από το χωριό, μήπως θες να σε βοηθήσουμε. Του λέει: Τι κατάρα έχει χτυπήσει το χωριό σας. Γιατί αναγκαστήκατε να φτιάξετε ένα νεκροταφείο μόνο για παιδιά. Τι συνέβη, τι θλιβερή ιστορία είναι αυτή. Χαμογελάει ο ντόπιος και του λέει: Μην αγχώνεσαι. Δεν συνέβη κάτι κακό. Μα του λέει: Τι δεν συνέβη κάτι κακό εδώ. Όποια πέτρα και να σηκώσω από κάτω είναι θαμμένο ένα παιδάκι. Όχι, του λέει: Δεν είναι θαμμένο ένα παιδάκι. Τι συμβαίνει. Εμείς εδώ στο χωριό μας έχουμε ένα παλιό έθιμο. Όταν ένα παιδί κλείνει τα 15 χρόνια, οι γονείς του, τη μέρα των γενεθλίων του, του κρεμάνε στο λαιμό ένα ρολό χαρτί μαζί με ένα μολύβι ξύλινο. Και το έθιμο που έχουμε εδώ στο χωριό μας είναι ότι όταν αυτό το παιδί ζήσει μια χαρούμενη, ευτυχισμένη στιγμή, ανοίγει το ρολό και τη γράφει. Παράδειγμα, όταν ερωτευτεί για πρώτη φορά και φιλήσει τη γυναίκα που ερωτεύτηκε, με το που τελειώνει, λέει: Πόση ώρα κράτησε το φιλί, το πρώτο μου φιλί. 3 λεπτά. Ανοίγει το χαρτί και γράφει 3 λεπτά. Πάει μια παρέα με φίλους του. Πίνουν κρασιά, περνάνε υπέροχα, γυρίζει σπίτι. Συντοπίζει ότι ήταν μια καταπληκτική βραδιά. Ανοίγει το χαρτί, ανοίγει το ρολό από το λαιμό του, γράφει 3 ώρες. Πάει ένα ταξίδι 5 μέρες. Γυρίζει πίσω, πέρασα υπέροχα. Ανοίγει το χαρτί, γράφει 5 μέρες. Μία κοπέλα μένει έγκυος και τη μέρα που γεννάει, αυτή η ευλογημένη στιγμή, ανοίγει το χαρτί και γράφει 9 μήνες. Τι σημαίνει λοιπόν, όταν σε μεγάλη ηλικία κάποιος στάσει τη στιγμή να πεθάνει, τι κάνουμε στο χωριό μας εδώ, ανοίγουμε το ρολό του χαρτού, το χαρτί και προσθέτουμε τις ευτυχισμένες τους στιγμές. Και αυτό το νούμερο γράφουμε πάνω στην ταφόπλακα. Όχι την πραγματική του ζωή, την αληθινή του ζωή. Τις ώρες, πραγματικά, τις στιγμές αθρηστικά που έζησε ευτυχισμένος σε όλη του τη ζωή. Διαβάζοντας αυτή την ιστορία, αυτό που μου γεννήθηκε εμένα και φαντάζομαι και σε εσάς αυτόματα είναι, εάν εμείς κουβαλούσαμε, αν ζούσαμε σε αυτό το χωριό και κουβαλούσαμε το δικό μας το ρολό,
Μέχρι σήμερα, ας πούμε, μην φτάσουμε στο... Μέχρι σήμερα, όταν τα ανοίγαμε, τι θα είχαμε γραμμένο μέσα. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο μας δείχνει τις στιγμές που πραγματικά ζούμε. Είναι οι στιγμές που είμαστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Αυτές είναι οι στιγμές και αυτό είναι το ερώτημα που θα πρέπει να μας απασχολεί. Ποιος είναι ο πραγματικός χρόνος που έχουμε ζήσει μέχρι σήμερα στα αλήθεια. Λοιπόν, το ανθρώπινο είδος υπάρχει πάνω στον πλανήτη μας 300.000 έτη. Από αυτά, τα 290.000 έτη ήμασταν τροφοσυλλέκτες, δηλαδή κοντά στα ζώα. Πριν 10.000 χρόνια είχαμε την πρώτη αγροτική επανάσταση, που σημαίνει ο άνθρωπος έφυγε από τη... Ήταν ομάδες που γύριζαν συναρτήσεις του καιρού και έψαχναν τροφή. Αυτό ήταν ο άνθρωπος. 290 έτη πάνω στη γη. Και μετά αποφάσισε, σου λέει, κάτσε ρε φίλε, γιατί να τρέχουμε τώρα να κυνηγάμε λάφια, να ψάχνουμε καρπούς κτλ. Δεν καθόμαστε εδώ να περιφράξουμε, να ξημερώσουμε 10 πρόβατα, να τα αρμέγουμε και να τα σφάζουμε όποτε θέλουμε να τα φάμε. Ή αν είμαστε vegan, να φυτεύουμε κανένα μαρούλι εδώ, καμιά χλαδιά, να τρώμε τα χλάδια. Οπότε εκεί στην αγροτική επανάσταση ήρθε ο κόσμος να αλλάξει. Και μόλις πριν 250 έτη, μπήκαμε στη βιομηχανική επανάσταση. 250 έτη από τα 300.000 χρόνια. Όπου στη Βρετανία ήρθαν οι πρώτες κλωστεοφαντηρικές μηχανές και άρχισε ο κόσμος να μηχανοποιείται. Και μόλις τα τελευταία 60 χρόνια μπήκαμε στην τέταρτη επανάσταση των μηχανών, που είναι ο κόσμος της πληροφορικής. Αυτή είναι η εικόνα του κόσμου μας σήμερα. Ο πλανήτης μας έχει περίπου πληθυσμό γύρω στα 8 δισεκατομμύρια. Σπάσαμε τον Αύγουστο τα 8 δισεκατομμύρια. 5 δισεκατομμύρια 320 εκατομμύρια άνθρωποι, το ξαναδιαβάζω, 5 δισεκατομμύρια 320 εκατομμύρια άνθρωποι τον Οκτώβριο του 2003 ήταν χρήστες του διαδικτύου. 23. Το 2023, πριν ένα μήνα, ήταν χρήστες του διαδικτύου. Ποσοστό 65,7% του πλανήτη. Αυτός είναι ο κόσμος μας σήμερα. Μιλάμε για τον απόλυτο ψηφιακό μετασχηματισμό. Και αν θέλουμε να έχουμε μια εικόνα, πριν 23 μόλις χρόνια, το 2000, το νούμερο των ανθρώπων που ήμασταν στο διαδίκτυο ήταν 361 μόλις εκατομμύρια. Από τα 361 εκατομμύρια πήγαμε στα 5,5 δις μέσα σε 20 χρόνια. Αυτό είναι η απόλυτη επανάσταση και ο απόλυτος μετασχηματισμός του πλανήτη ιστορικά. Αν θέλουμε να δούμε τις σημαντικότερες στιγμές στην ιστορία, τις πιο επιδραστικές στιγμές στην ιστορία της ανθρωπότητας, η μία συνέβη πριν από 568 χρόνια, όπου ο Ιωάννης Γκουτεμβέργιος, όπως τον λέμε εμείς εδώ στην Ελλάδα μεταφρασμένος, τι έκανε, ανακάλυψε την τυπογραφία. Τι επίδραση είχε η τυπογραφία. Έβγαλε τον πλανήτη από το μεσαίωνα, από το σκοταδισμό και τον έβαλε σε ένα κόσμο γνώσης. Η γνώση πήρε συσκευασία και μπήκε μέσα σε κάθε σπίτι. Έγινε φτηνό, το αντίτυπο, αυτό που λέμε αντίτυπο, έγινε φτηνό και μπήκε μέσα σε κάθε σπίτι. Και με βάση αυτό ήταν η εποχή που μετά από αυτό ξεκίνησαν τα πανεπιστήμια. Και αυτό είναι το κομβικό σημείο στο οποίο φτάνουμε εμείς σήμερα. Δείτε τώρα. Ο αμέσως επόμενος επιδραστικός άνθρωπος του πλανήτη είναι αυτός εδώ ο κύριος. Δεν ξέρω αν τον αναγνωρίζετε. Δεν ξέρω αν και αν σας δείξω το όνομά του, τον αναγνωρίσετε. Tim Berners-Lee. Αντίστοιχος του Ιωάννη Γκουτεμβέργιου. Πιστεύω ακράδαντα ότι με την επιδραστικότητα που είχε ο Γκουτεμβέργιος στον πλανήτη μας και την αλλαγή που μας έβγαλε από το μεσαίωνα, θα έπρεπε το άγαλμά του να βρίσκεται σε κάθε πλατεία και σε κάθε χωριό του πλανήτη, προς τιμήν σε αυτόν τον άνθρωπο με αυτό που κατάφερε να επιτύχει. Αυτός εδώ ο άνθρωπος, πριν από 34 χρόνια, είχε μια εμβληματική ιδέα. Το παγκόσμιο ιστό. Ο παγκόσμιος ιστός είναι η υπηρεσία του διαδικτύου με τη μορφή που τη χρησιμοποιούμε σήμερα. Το διαδίκτυο είναι λίγο η τεχνική υποδομή, είναι από κάτω οι σερβερς, τα καλώδια και όλο το τεχνικό μέρος. Εμείς, ό,τι και κάνουμε στο κινητό μας, ό,τι και κάνουμε στους υπολογιστές μας, εργαζόμαστε πάνω στον παγκόσμιο ιστό. Αυτός λοιπόν εδώ ο άνθρωπος είχε μια ιδέα. Και έτυχε, τη χρονιά που αυτός ο άνθρωπος είχε την ιδέα, έτυχε να ξεκινήσουν να σπουδάζουν πληροφορική. Έχω παρακολουθήσει λοιπόν αυτή την επανάσταση από τα γενοφάσκια της. Έχουν περάσει μόλις 34 χρόνια και είδατε το νούμερο. 5,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι είναι ψηφιακά διασυνδεδεμένοι μεταξύ τους. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος είχε την τύχη αυτή την επανάσταση που έφερε
Ο Γκουτεμβέργιος δεν είχε την τύχη να μπει σε κάθε πλατεία. Ο Τιμ Μπέρνερς-Λι είχε την τύχη να μπει σε κάθε τσέπη. Είναι επανάσταση τσέπης. Αυτή τη στιγμή είμαστε 200 άνθρωποι εδώ μέσα, έχουμε 200 κινητά στις τσέπες μας. Αυτό είναι η πιο εφαρμοσμένη επιδραστική επανάσταση του καιρού μας. Κι όμως, αυτό το κινητό στην τσέπη μας τελικά είναι δούριος ύπος. Το εμβληματικότερο πεδίο ελευθερίας στην ιστορία του ανθρώπου μολύνθηκε. Έγινε τοξικό. Γιατί? Γιατί αυτή τη στιγμή μεταμορφώθηκε σε μια βιομηχανία της προσοχής. Ειδικά όταν είμαστε στο TikTok, φωνάζει, κάνοντας το δάχτυλο, φωνάζει ο κόσμος, εδώ είμαι, προσέξτε με. Έγινε το πρώτο βήμα με τα πρώτα κοινωνικά δίκτυα, το YouTube, το Facebook, πήγαμε στο Instagram όπου απογειώθηκε, το TikTok το ξεφτύλισε. Εντελώς. Είμαστε λοιπόν σε μια εποχή όπου οι τρεις μεγαλύτεροι φιάλτες της εποχής είναι εδώ είναι, δεν έχω σήμα, εδώ είναι, δεν έχω μπαταρία και εδώ είναι λαγκάρι, όπως λένε οι νέοι, κόλλησε. Έχουμε λοιπόν γύρω μας, βιώνουμε όλοι ανεξαιρέτως, βιώνουμε ένα ιδιότυπο σύγχρονο ψηφιακό εθισμό. Είμαστε εθισμένοι, και εμείς και τα παιδιά μας και όλοι. Είμαστε εθισμένοι και μάλιστα βαριά εθισμένοι. Θεωρείται ο πιο εμβληματικός φιλόσοφος του καιρού μας. Γιουβάλ Νόα Χαράρι. Έχει πει μία ρίση στο Homo Sapiens, στο βιβλίο φαντάζομαι το έχετε διαβάσει περισσότεροι. Η ιστορία του ανθρώπου αρχίζει με την επινόηση των θεών και θα τελειώσει όταν οι άνθρωποι γίνουν θεοί. Μαντέψτε. Έφτασε η στιγμή. Οι άνθρωποι δημιούργησαν έλογα, νοήμονα, μηχανικά όντα. Έφτασε η στιγμή. Αυτή τη στιγμή, με το εμβληματικό ChatGPT που άλλαξε για ακόμη μία φορά τη ροή της ιστορίας, δεν ξέρω αν έχετε συνειδητοποιήσει τι ήρθε από πέρυσι. Και έχουν πέσει δισεκατομμύρια στην έρευνα, μπορεί και 3 εκατομμύρια. Έχουν μπει τα καλύτερα μυαλά του πλανήτη, οι μεγαλύτερες εταιρείες του πλανήτη, τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια ερευνητικά κέντρα. Έρχεται ένας νέος κόσμος, υπέροχος και τρομακτικός ταυτόχρονα. Πραγματικά, όσο μπορούμε να κατανοήσουμε αυτό που έρχεται, είναι ένα φουτουριστικό, δυστοπικό ή ευτοπικό μέλλον κατά πάνω μας. Δεν ξέρω πόσο έχουμε συνειδητοποιήσει. Κάθε μέρα που περνάει βγαίνουν καινούργια εργαλεία, βγαίνουν καινούργιες εφαρμογές και έρχεται και μας κυκλώνει αυτό το πράγμα στη ζωή μας. Λοιπόν, στην πραγματικότητα, η θρησκεία της εποχής μας είναι η θρησκεία των δεδομένων. Ταΐζουμε ανελέητα όλες αυτές τις εφαρμογές. Είμαι σίγουρος ότι όλοι είμαστε χρήστες σε αυτές τις εφαρμογές. Ταΐζουμε ανελέητα αυτές τις εφαρμογές με τα δικά μας δεδομένα. Και αυτές οι εφαρμογές τι κάνουν? Τα χρησιμοποιούν καταρχήν για εμπορικό σκοπό. Καταρχήν για εμπορικό σκοπό. Αν έχετε ακούσει το σκάνδαλο Cambridge Analytica, έχουμε πάει σε άλλα χωράφια. Πολιτικούς ή άλλους σκοπούς. Είναι ασύλληπτο το πόσο αυτή τη στιγμή λίγες εταιρείες κατέχουν την αλήθεια του πλανήτη. Μέσα τους. Μέσα στις servers εννοώ. Οι αλγόριθμοι μας γνωρίζουν στα αλήθεια καλύτερα από ότι εμείς οι ίδιοι τον εαυτό μας. Οι αλγόριθμοι αυτή τη στιγμή, οι προτάσεις που μας κάνουν μέσα από και τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιώντας, αλλά ουσιαστικά χρησιμοποιώντας τη γνώση των δεδομένων που αφιδώς τους έχουμε χαρίσει, συμπεριφορικών δεδομένων ή όλων των δεδομένων, τα κείμενά μας, οι σκέψεις μας, τα πάντα, τα likes μας, η συμπεριφορά μας, όλος ο εαυτός μας είναι εκεί μέσα. Οι αλγόριθμοι μας γνωρίζουν καλύτερα από ό,τι γνωρίζουμε εμείς οι ίδιοι τον εαυτό μας. Ξέρουν τι παπούτσια πρέπει να θέλουμε να αγοράσουμε. Ξέρουν ποιο σύντροφο μας ταιριάζει καλύτερα. Το ξέρουν. Ξέρουν ποιο φαγητό μας αρέσει. Ξέρουν πού θα ταξιδέψουμε. Ξέρουν το πορτοφόλι μας. Ξέρουν τα πάντα για μας. Μας ξέρουν στα αλήθεια καλύτερα από τον ίδιο μας τον εαυτό. Ανήκω στους τεχνοπτιμιστές, τεχνοαισιόδοξους. Οι τεχνοαισιόδοξοι πιστεύουμε πως
Η ψηφιακή τεχνολογία είναι η επιδραστικότερη επανάσταση όλων των εποχών. Έχει μέσα ένα μείγμα ελευθερίας και δυνατοτήτων που δυστυχώς είναι μολυσμένο. Είναι τοξικό και αυτό έχει να κάνει πάλι με εμάς τους ίδιους. Η τεχνολογία είναι σαν το τζίνι. Είναι το πιο υπέροχο μαγικό εργαλείο όταν είναι στην υπηρεσία του ανθρώπου. Όχι όταν είμαστε δούλοι, υποδουλωμένοι στην τεχνολογία. Οι ώρες, μέσα στο κινητό μας υπάρχει δυνατότητα να δούμε πόσες ώρες το χρησιμοποιούμε κάθε μέρα. Εάν στο διάλειμμα το ανοίξετε και δείτε πόσες ώρες χρησιμοποιείτε το κινητό κάθε μέρα σε επίπεδο στατιστικό, θα τρομάξετε κι εσείς οι ίδιοι με τον εαυτό σας. Αυτή τη στιγμή, αυτό που προτείνετε είναι ένα παράθυρο αλήθειας. Αυτό που προτείνουμε είναι ένα παράθυρο αλήθειας. Τι σημαίνει παράθυρο αλήθειας? Καθημερινά, μία ώρα, συγκεκριμένη ώρα προγραμματισμένη, τι κάνουμε? Τη χαρίζουμε στον εαυτό μας, την προσφέρουμε στον εαυτό μας αυτή τη μία προγραμματισμένη ώρα, πατώντας αυτό το μαγικό κουμπί, το αεροπλάνο. Λειτουργία πτήσης. Καλό να ενημερώσουμε πριν τους οικείους μας ότι αυτή την ώρα δεν θα είμαι διαθέσιμος, αλλά και να μην τους ενημερώσουμε αν μας πάνε, ότι δεν είχα μπαταρία. Δεν είχα σήμα. Θα το πιστέψουν. Κλείνουμε προγραμματισμένα το κινητό μία συγκεκριμένη ώρα και προσφέρουμε αυτή την ώρα στον εαυτό μας. Καθόμαστε να ακούσουμε μουσική. Πάμε μία βόλτα να περπατήσουμε. Καθόμαστε, παίρνουμε ένα κομμάτι χαρτί και γράφουμε τα όνειρά μας. Καθόμαστε να φτιάξουμε ένα γλυκό. Καθόμαστε ξαπλωμένοι σε ένα καναπέ με κλειστά τα μάτια και βυθιζόμαστε στις σκέψεις μας. Αυτή η μία ώρα είναι το μεγαλύτερο δώρο που μπορούμε να κάνουμε στον εαυτό μας και είναι πραγματικά ένα παράθυρο αλήθειας. Το κάνω, πιστέψτε με, και πολλές φορές αδειμονώ μέσα στη μέρα, εγώ το κάνω απογευματινή ώρα, με βολεύει, το αδειμονώ μέσα στη μέρα να σκεφτώ τι δώρο θα κάνω, τι θα κάνω αυτή την ώρα σήμερα, τι δώρο θα κάνω στον εαυτό μου αυτή την ώρα. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο πετυχαίνουμε αυτό που λέει η Αμερικανίδα συγγραφέας, η Νάταλι Γκόλντμπερτ, στερεώνουμε τον εαυτό μας πάνω στον εαυτό μας. Αυτό το διάστημα, με αφορμή ένα εργαστήριο μικρομυθοπλασίας με θεματική το μικρό πρίγκιπα που τρέχουμε, μελέτησα βαθιά ξανά και ξανά το μικρό πρίγκιπα. Και εκείνο που με εγωίτευσε πάρα πολύ είναι μια ιστορία που δεν ήταν από τους αγαπημένους μου, την είχα περάσει έτσι. Λοιπόν, σε ένα μικρό πλανήτη, ο μικρός πρίγκιπας συνάντησε ένα γυραιό κύριο, ένα γεωγράφο. Ο γεωγράφος κατέγραφε σε ένα τεράστιο χοντρό βιβλίο τα βουνά, τους ωκεανούς και τα αστέρια του γαλαξία. Τα βουνά, τους ωκεανούς και τα αστέρια του γαλαξία. Ο μικρός πρίγκιπας του ζήτησε να καταγράψει τα κατάστοιχά του και το δικό του κόκκινο τριαντάφυλλο από τον δικό του πλανήτη. Ο γεωγράφος όμως του απάντησε: «Δεν καταγράφουμε λουλούδια, γιατί δεν μπορούν να θεωρηθούν σημεία αναφοράς τα εφήμερα πράγματα». «Τι σημαίνει εφήμερα πράγματα?» το ρώτησε ο μικρός πρίγκιπας. Και ο γεωγράφος τον απάντησε: «Εφήμερα είναι αυτά που κινδυνεύουν να χαθούν σύντομα σαν το λουλούδι σου. Οι ωκεανοί, τα ποτάμια και τα αστέρια θα παραμείνουν αιώνια». Η αλήθεια δεν κρύβεται στις αιώνιες βεβαιότητες. Μας μεγαλώνουν στην οικογένεια, στην κοινωνία, στο σχολείο, με αξίες τεράστιες, παγκόσμιες και αιώνιες. Εργασία, χρήμα, καταξίωση και όλο αυτό το σύμπαν, το μείγμα των κοινωνικών και ατομικών αξιών που έρχονται μέσα από τον κόσμο που μεγαλώνουμε και μας φυτεύονται μέσα στο μυαλό. Όμως, τι μας διδάσκει ο μικρός πρίγκιπας? Η αλήθεια κρύβεται στα μικρά εφήμερα πράγματα. Στα μικρά εφήμερα πράγματα όπως το κόκκινο τριαντάφυλλο. Θέλω τώρα να μου κάνετε μια χάρη. Θέλω για λίγα δευτερόλεπτα να παραμείνουμε σιωπηλοί. Αν θέλετε, να κλείσουμε και τα μάτια μας. Για να ακούσουμε κάτι που θέλω να...
Ακούσαμε το τραγούδι της θάλασσας και μπορούμε πια να κοιμηθούμε. Ακούσαμε το τραγούδι της θάλασσας και δεν μπορούμε πια να κοιμηθούμε. Η αλήθεια βρίσκεται στα εφήμερα πράγματα. Σας ευχαριστώ για τις στιγμές που μοιραστήκαμε. Γιάννη, θα σε γεμίσουμε δώρα. Λοιπόν, ξέρετε τι κρατάω από... Τζόνι, κρατάω τον αλγόριθμο που ξέρει καλύτερα τι σύντροφο θέλουμε από εμάς. Όσοι δυσκολεύεστε, έχετε πια τη λύση. Ρωτήστε τον αλγόριθμο. Ξερατάω το vegan homo sapiens. Ήτανε καταπληκτικό αυτό. Εν τω μεταξύ, το ξέρετε ότι άμα πατήσεις το αεροπλανάκι για να κλείσεις το κινητό, μπορείς να ανοίξεις το wifi. Με το αεροπλανάκι πατημένο, έτσι. Δεν εννοούσες αυτό. Λοιπόν, να σου πω. Ανέφερε στο Χαράρι, έλα πιο κοντά. Ανέφερε στο Χαράρι, έχει πει ο τύπος αυτός, από όλο το Homo sapiens κράτησε αυτό, ότι ο λόγος που το ανθρώπινο είδος πλέον βρίσκεται στην κορυφή της πυραμίδας των ειδών, ναι, ακούμε ότι είναι το πιο προσαρμοστικό είδος και ότι δεν είναι το πιο δυνατό είδος αυτό που κερδίζει στη μάχη της εξέλιξης, αλλά το πιο προσαρμοστικό. Ναι, πέραν τούτου, το πιο σημαντικό είναι ότι κατάφερε να ενωθεί σε μεγάλες ομάδες. Μεγάλες ομάδες, άρα τεράστια δύναμη, άρα μεγάλη επιδραστικότητα. Και το κατάφερε αυτό να ενωθεί σε μεγάλες ομάδες με το ψέμα, με το μύθο. Αυτό για το οποίο μας ανέφερες και είπες και μία τάκα του. Δηλαδή, μια εταιρεία τι είναι, λέει, ένα ψέμα, πεζό. Μάλιστα αναφέρει αυτό το παράδειγμα. Πεζό, τι είναι, τίποτα, αέρας και σπαρτά. Και εμείς ενωνόμαστε χιλιάδες σε αυτό. Κάποιοι μπορούν να πούν ότι κάποιες θρησκείες μπορεί να είναι βασισμένες στο ψέμα. Δεν μπορεί όλες να λένε την αλήθεια, ειδικά αν είναι πολύ διαφορετικές μεταξύ τους. Αλλά δες τώρα, μια θρησκεία ενώνει εκατομμύρια ανθρώπους. Κάποιος μπορεί να γυρίσει και να πει ότι το κράτος ή το έθνος είναι μια σύμβαση βασισμένη σε κάτι που δεν υπάρχει στο άειλο. Και έρχομαι και σε ρωτώ, είναι όλη μας η ζωή βασισμένη στο ψέμα τελικά? Τι γίνεται? Κάποιος μπορεί να πει ότι και το Ολυμπιακός που θεωρείται για κάποιους θρησκεία ή όφη και πάμε στην Κυριακή στο γήπεδο να ζήσουμε μια μυσταγωγία και έρχεται ο άλλος απ' έξω και λέει, εσείς τι ακριβώς κάνετε εδώ? Εξηγήστε μου, σε τι Θεό πιστεύετε, ποια είναι το τελετουργικό σας? Νομίζω ότι είναι στη φύση του ανθρώπου να τρώει παραμύθες. Στην αργό ξέρετε την παραμύθι. Λοιπόν, είναι στη φύση του ανθρώπου να πιστεύει σε δόγματα. Πάσης φύσεως, πολιτικά, θρησκευτικά, ατομικά. Θεωρώ ότι ακόμα και η έννοια της ελευθερίας, ακόμα και η έννοια της αλήθειας, τι είναι η αλήθεια. Είναι κάτι κατασκευασμένο. Καθίσεις και μοναχός μας δηλαδή, Γιάννη, τελικά. Έτσι, και ο καθένας μας όμως έχει ένα μαύρο κουτί δικό του που βάζει input ερωτήσεις, output ερωτήματα και λέει, αυτή είναι η προσωπική μου αλήθεια, εγώ αυτά πρεσβεύω. Και μέσα είναι γραναζάκια μικρά, τα οποία τελικά είναι στερεοτυπικές πεπιθήσεις. Ένα χειροκρότημα στο Γιάννη Φαρσάκη, παρακαλώ. Ευχαριστώ, φίλε. Ευχαριστώ.